Για πάλι από μένα, λοιπόν, επειδή με λέτε fanboy του Gearbest, αυτό εδώ το δέμα είναι από τον Banggood. Έχω παραγγείλει κάποια πράγματα για το σπίτι, κακά τα ψέματα. Κάθε μαγαζί δεν μπορεί να έχει ποικιλία στα πάντα. Όπως ξέρω εγώ, προτιμώ για το Banggood για συναγερμούς, για διάφορα άλλα τέτοια ψηλοπράγματα, για φακούς που έχουν μεγαλύτερη ποικιλία με το κουπόνι του Martin, του Mad Max. Όσοι ξέρετε από φακούς, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι και για τέτοιες ψηλομαλακιούλες, προτιμώ για μερικά πράγματα το Banggood, που δεν μπορώ να βρω αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο το προϊόν. Τι είναι? Είναι ένα mini. Δεν μπορείς να το πεις drone τώρα αυτό το πράγμα. Anyway, θα σας το δείξω και θα καταλάβετε. Ωραία, εδώ. Μια χαρά. Ταινιούλα. Πολύ οικονομικό. Αυτό πρέπει να το πήρα γύρω στα 8 δολάρια. Λοιπόν, flying ball. Στραπατσαρισμένο ball. Θα το φέρουμε στα ίσα του. Ελπίζω οι έλικες να είναι μια χαρά. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή τη φλακία? Αυτό είναι σαν disco μπάλα, τέλος πάντων. Έχει λεντάκια εδώ μέσα. Έχεις ένα κοντρολάκι, το χειρίζεσαι και μετά αυτό έχει ένα αισθητήρα από κάτω. Του βάζεις το χέρι σου και ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω. Αναλυτικό review θα κάνω σε λίγο. Πάντως ωραίο αυτό, φτηνό γκατζετάκι. Δεν είναι drone, δεν είναι κάποιο τύπου τσίρσον, τέλος πάντων κάποια μικρά drone για να μάθεις να πετάς. Είναι ένα απλό γκατζετάκι, ίσα ίσα για να το δώσει ένα παιδάκι να κάθεται να παίζει χωρίς το κίνδυνο ότι ξέρω εγώ ή θα σου ρημάξει τηλεόραση ή θα πάνω σου ρίξει και τα βάζα ή ξέρω εγώ στην τελική θα φάει τη μούρη του. Γιατί αυτό από ό,τι είχα δει έχει και μια τεχνολογία και καλά με το που βρίσκει ο έλικας κάπου. Κόβει την τροφοδοσία και χειρίζεται με αυτό εδώ το κίτρινο το νόου. Λοιπόν, αναλυτικό review θα κάνω σε άλλο βίντεο ξεχωριστό. Λοιπόν, και τώρα πάμε για τη μεγάλη την παραγγελία. Λοιπόν, αυτό το δεματάκι, από ό,τι βλέπετε είναι αρκετά του μπανιάρικο. Να δω από πού θα το κόψω τώρα. Έχει από εδώ? Έχει. Κομπλέ. Γιατί θυμόμουν ότι είχα κάτι που κόβεται εύκολα και ήθελα να είμαι έξτρα προσεκτικός αυτό. Έξτρα προσεκτικός, τα κατάφερα. Λοιπόν. Βάζουμε το χρυσαβομάχαιρο εδώ πέρα στην άκρη. Αυτό έχει διάφορα πραγματάκια για το σπίτι και κάποια δωράκια για μια φίλη μου που τέλος πάντων που είχε γενέθλια και είναι τρελή με τις γάτες. Πρώτο αντικείμενο. Έλα. Πρώτο αντικείμενο. Αυτό. Όσοι χρησιμοποιείτε το Facebook. Ρε, είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Όσοι χρησιμοποιείτε το Facebook, σίγουρα την ξέρετε αυτή εδώ την κατούλα. Είναι κάτω στα emoticons τέλος πάντων. Μια χαρά, φλάφι. Τι γίνεται? Όταν την είχα παραγγείλει και είπα παιδιά, παρήγγειλα και αυτό. Έρχεται ένας φίλος. Εντάξει, τρία ποδιά έχει. Τριποδάκι. Όπα, μήπως δεν είναι το πόδι του αυτό. Anyway. Γαμώ το κέρατό μου. Τι γίνεται? Αυτό όταν το είχα παραγγείλει, πάει ένας φίλος του καναλιού και μου λέει: α, Σωτήρη, μου λέει, έκανες μαλακία. Γιατί μαλακία, ρε φίλε? Γιατί λέει αυτό το ίδιο μαξιλαράκι. Είναι φλής εδώ πέρα, έχει ωραία υφή. Αυτό το ίδιο μαξιλαράκι λέει: το πήρα εγώ από το AliExpress. Ξέρω εγώ, αυτό εγώ του παίζει να το πήρα 6 δολάρια. Αυτό έχει πάρει 3. Χαχαχα, τι πάτησες. Κάθομαι, κοιτάω την περιγραφή, λέω ρε, πώς τι έκανα τέτοια βλακεία. Τέλος πάντων, κοιτάω την περιγραφή, το άλλο τελικά ήταν μόνο αυτό χωρίς τη γέμιση μέσα. Η γέμιση στο συγκεκριμένο μαξιλάρι έγραφε ότι είναι από οργανικό βαμβάκι, ότι είναι ξέρω εγώ αντιαλλεργικό, αντιχιλιαδιό. Ο άλλος ο φίλος πήγε γέμισε με ένα μαξιλάρι, πήγε και έσφαξε ένα παλιό και το έβαλε μέσα όπως να είναι. Και του είχε βγει κάπως ζαρωμένο, ένα πράγμα τέτοιο. Παραμορφωμένο τελείως, please kill me φάση. Οπότε αυτό είναι το πρώτο, μια χαρά μαξιλαράκι, ωραίο, είναι γατάκι που θα το λατρέψει η φίλη, το βάζουμε στην άκρη. Μετά, κάτσε να δω ένα-ένα τι είναι αυτό εδώ. Αρκετά στραπατσαρισμένη συσκευασία πάλι. Ελπίζω να μην το επηρεάσει. Α! Είναι αυτό που περίμενα. Τι γίνεται? Ξέρετε ότι πολλοί έχουμε πρόβλημα μέσα στις κουζίνες μας και έχεις, ξέρω εγώ, την κεραμική την εστία, έχεις το νεροχύτη και θες κάπου την ώρα που ανακατεύεις να κουμπίσεις την κουτάλα. Ναι, μπορεί να ακούγεται ηλίθιο, αλλά είναι αυτό ένα πρόβλημα. Και πήρα αυτό. Αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, τι είναι? Είναι και καλά ketchup λεκές, το βάζεις πάνω εδώ και μετά πας και ακουμπάς την κουτάλα σου εδώ πέρα. Αγματό. Μπορεί να μην φαίνεται ωραίο, από υλικό μια χαρά, λαστιχένιο. Αυτό είναι πιο σκληρό. Οπότε, ανακατεύεις, βάζεις την κουταλίτσα σου εδώ, εντάξει, το ένα μαχαίρι για να καταλάβεις. Και έχει αυτό ωραίο το εφεδάκι, δηλαδή μπορεί να το αφήσεις και μόνιμα πάνω, ξέρω εγώ, στη κουζίνα και να είναι εκεί. Να δούμε λίγο ακόμα. Ωραίο αυτό. Εντάξει, κάνει και πλάτς. Βαρύ, εντάξει, δεν είναι τέρμα ψευτούρα να πεις ότι είναι μια λεπτή φλίδα. Έχει πλαστικό μπόλικο πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό πρέπει να είναι, ναι, η σακούλα της γάτας. Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Έλα. Εδώ. Αυτό θα το αφήσω για το τέλος. Τι είναι άλλο? Δεν έχω ξεχάσει πραγματικά. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με τα πράγματα και έχω ξεχάσει. NAS V10. Αχά, μάγκες. Άμα θυμάστε, εδώ με εξή και αυτό αρκετά στραπατσαρισμένο, ελπίζω να μην έχει σπάσει, γιατί αυτό μου φαίνεται ήταν το πιο ακριβό πράγμα που είχε μέσα. Τι είναι αυτό? Α, θα το δούμε και αυτό μετά. Λοιπόν, άμα θυμάστε σε μερικά βίντεο πριν, είχα πει ότι μου είχε έρθει η ιδέα τέλος πάντων να δοκιμάζω λίγο τα telemarketing που βλέπετε στην τηλεόραση. Τον όμηρο, το γέρο με τη σόμπα. Την άλλη που καμπουριάζει τέλος πάντων και φοράει το κορσέ και γίνεται θηρίο και αρχίζει και πετάει και ακόμα κολοτούμπες. Γίνεται κομμανέτσι.
ένα από αυτά τα προϊόντα, τέλος πάντων, τηλεμάρκετινγκ, δεν ήθελα να πάρω ένα ντολμαδό παρασκευαστή, ούτε ένα κεφτεδό παρασκευαστή, ούτε κάτι για βλακίες, ούτε να πάω να πάρω γυαλουρονικό από την Κίνα και τι άλλο, αλόι βέρα που πίνουνε. Ήταν αυτό εδώ. Hair brush dryer. Άμα δείτε, είχα δει μια διαφήμιση τέλος πάντων με την κοπέλα μου και καθόμασταν και γελάγαμε. Ήταν και καλά μία με μία ροζ βούρτσα που έκανε 50 ευρώ, με ωραία θήκη και καλά, που σου σιώνει το μαλλί αντί να είσαι, ξέρω εγώ, με τις κεραμικές στις πλάκες. Τι κοιτάω, με κοιτάει, γελάμε τέλος πάντων με τη τιμή, γιατί το είχαμε δει παράλληλα σε κάποια ηλεκτρονικά μαγαζιά τέλος πάντων που χαζεύαμε, που ήταν τιμή ξεφτύλα. Μπήκαμε, είδαμε μερικά reviews. Υπάρχει βάση πίσω από αυτό, δηλαδή δουλεύει. Και μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο, το NASV το 100, ήταν ένα από τα πιο εγγυημένα. NASV εδώ πέρα, Beauty Your World. Οπότε θα το κάνω και αυτό ξεχωριστή παρουσίαση. Τώρα να βάλω τη μούρη μου και να σας δείχνω εγώ στο μαλλί μου που είναι 5 πόντους. Ότι α, το ισιώνει, τι ωραίο που είναι, δεν θα καταλάβετε και πολλά. Στην τελική θα κάνω μια παρουσίαση προϊόντος και θα σας βάλω ένα link από ένα βίντεο από μια κοπέλα που έχει πολύ μαλλί, να δείτε να το βουρτσίζει. Γιατί εδώ πέρα τη δικιά μου προσπαθώ να την πίσω να την βγάλω στην γυαλί, αλλά δεν θέλει. Λοιπόν, οπότε το βάζω και αυτό στην άκρη. Ναι, μετά θα κάνω το βίντεο για να κάνω και unboxing, να δω μήπως έχει φάει κανένα καιρό βρόντο. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Μαζί με τα άλλα κουκλάκια, γενικά πήρα και αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό εδώ πιστεύω κάτι σας θυμίζει. Είχε και τα άλλα τα προβατάκια, τα γλυκά και καλά τα φουσκωτά τα μεγάλα, που ήταν κάτι μπάλες τέτοιες. Αλλά λέω, είναι η γάτα που είναι τεράστια. Θα πάρω και ένα φουσκωτό, δεν θα γίνει. Λοιπόν, αυτό ωραίο, κάπου θα βρει να βρεθεί. Και αυτό μαλακό, φλής. Μπράβο, ρε. Made in China. Ναι, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Μια χαρά. Τώρα, αντίστοιχη τιμή εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχω δει πόσο παίζει. Ήταν αυθόρμητη αγορά τελείως. Λέω, αφού πάρουμε τη γάτα, μπορεί να πάρουμε και αυτοί που τη αρέσουν. Λοιπόν, έχει και βεντουζίτσα εδώ για να στέκεται. Μια χαρά. Ωραία, μπορεί να μπει αυτό στο γράφο, ξέρω εγώ, με τα πράγματα από ταινίες και τέτοια που έχει κάτι της Disney ή κάτι άλλο διακοσμητικά. Λοιπόν, κάτσε να δω αν έχει τίποτα άλλο η σακούλα, αλλιώς θα βγάλω. Οπ! Ναι, ρε φίλε, καλά θυμόμουν ότι είχα πάρει μια τέτοια μαλακία. Αλλά πραγματικά, μαγκές, είναι αυτό ότι τώρα στο κάρο για το καλοκαίρι. Ξέρουμε ότι η περίοδος εκεί, 15 Αύγουστο, συν πλην ένα μήνα, γίνεται χαμός στα ταχυδρομεία. Είναι οι άδειες, δουλεύουν οι υπάλληλοι τέλος πάντων οι προσωρινοί. Τώρα, ας πούμε, είδα μια προκήρυξη που είχε βγάλει το ΕΣΠΑ για εποχιακούς υπαλλήλους και εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης για ταχυδρομεία. Γενικά, τώρα που είναι η περίοδος των διακοπών και ξέρεις, ο άλλος στις διακοπές κάνει τις αλχημίες του και μπορεί να κολλήσει και τίποτα άδειες, να δώσει και λίγο αίμα και να την κάνει διακοπές τρεις μήνες τέλος πάντων. Και μέχρι να μάθουν τα παιδιά, τα καινούργια, οι συμβασιούχοι, ότι πώς γίνεται η δουλειά, τι γίνεται, υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Οπότε τώρα, και τώρα δηλαδή που είναι αρχές Ιούνιου, ό,τι παραγγείλεται είναι με ένα ψηλό ρίσκο να καθυστερήσουν αρκετά. Οπότε όποιος θέλει και σκέφτεται να κάνει κάποιες αγορές από ψηλό πράγματα, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Να μπορέσει δηλαδή να τα πάρει και μέσα στον Ιούλιο για να μπορέσει να τα ευχαριστηθεί το καλοκαίρι. Εγώ το τέτοιο είχα προνοήσει και γύρω στον τέλη Μαΐου, κάπου εκεί, αρχές Μαΐου, είχα πάρει αυτό εδώ το διάολο. Τι είναι αυτό? Solar Powered Insect Trap. Λοιπόν, είναι τομοπαγίδα και καλά έχει πάνω φωτάκι. Έλα. Ναι, anyway, θα κάνω και γι' αυτό review. Τι review να κάνω γι' αυτό? Τέλος πάντων, review 2 λεπτών. Δεν πειράζει. Filler. Παγίδα για μύγες. Τέλεια. Τη βάζω για αυτή στην άκρη. Έχει και λεντάκι πάνω. Είναι φοβερό. Λοιπόν, για να δούμε η σακούλα. Έχει τίποτα άλλο μέσα? Τίποτα. Κανένα δωράκι ο κυρίος. Δεν έχει βάλει. Μόνο σκόνη. Λοιπόν, αυτό το περίμενα αρκετό καιρό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα ρολό 50 εκατοστά. Μισό μέτρο, επί τρία μέτρα. Άμα βλέπετε εκεί στο τέλος, εντάξει, εδώ πέρα έχω βάλει κάτι πάνελ από το IKEA, εντάξει, και καλά για να κόψει, γιατί εντάξει, είχαμε παλιά συνηθίσει που ήμασταν τρίτο όροφο και δεν μας έβλεπε κανένας, αλλά τώρα απέναντι εδώ πέρα με το που κοιτάω, είναι ο άλλος εδώ πέρα ξύνει το σορτσάκι του μπροστά, είναι η άλλη, ξέρω εγώ, με τον μπουρνούζι, όχι, δεν είναι. Είναι η άλλη εκεί πέρα τέλος πάντων βγαίνει στο μπαλκόνι, είναι τα κουτσούβελά τους και κοιτάνε μέσα στο σπίτι να δουν τι γίνεται. Γενικά είναι λίγο περίεργη φάση γιατί είναι πρώτος όροφος και όλοι κοιτάνε από παντού. Οπότε εδώ πέρα βάλαμε τα πάνελ, έγινε μια ψευτολύση. Στο εκείνο εκεί το παράθυρο, επειδή είναι ένα δοκάρι τέλος πάντων πάνω που δεν φαίνεται, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε μια κουρτίνα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ράγα γιατί έχει και τα αλουμίνια από πάνω τέλος πάντων, έχει γίνει εξτρά αυτή η κατασκευή. Οπότε ψάχναμε να βρούμε λύσεις. Τέλος πάντων, μια φίλη μας είχε πει ότι, άρε παιδιά, γιατί δεν βάζετε μια τέτοια, ένα αυτοκόλλητο διπλής όψης να βλέπετε εσείς απ' έξω, να περνάει και λίγο φως, αλλά να μην σε βλέπουν από τον δρόμο ή από τα απέναντι σπίτια. Και λέμε εμείς, καλή φάση. Για πες μας, Κέλλη, τέλος πάντων, πόσο έκανε εσύ που πήγες και βάλες όλοι, επειδή είχε σοφίτα τέλος πάντων, έτσι ωραία, με πολύ τζάμι, πόσο έκανε εσύ? Ήταν γύρω στα 10 τετραγωνικά, πλήρωσα μια 350. Μάλιστα. Εμείς τέλος πάντων, επειδή δεν είναι δικό μας το σπίτι και δεν θέλαμε να δώσουμε τόσα λεφτά για να πάμε να κάνουμε μια λύση, λέω κάτσε να δούμε. Ποια κοίταγαμε για αυτοκόλλητα, κοίταγαμε αυτά. Έτσι όπως κοίταγα στην κατηγορία είδη σπιτιού,
βρίσκω αυτό εδώ το πράγμα. Τι είναι αυτό εδώ το πράγμα? Αυτό εδώ πέρα είναι τέτοια ταινία που λέμε. Μπαίνει από την έξω ή από τη μέσα μεριά, τέλος πάντων. Αφαιρείται και εύκολα, το κολλάς και εύκολα. Και κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου προσφέρει, είναι σαν φιλμ προστατευτικό. Εσύ βλέπεις απ' έξω, οι άλλοι δεν βλέπουν. Το βρήκα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν το σκέφτηκα δηλαδή καν. Είχε και άλλες επιλογές, είχε με κάτι ανάγλυφα λουλούδια, κάτι τέτοια. Να βλέπετε. Από τη μια μεριά είναι τέτοιο. Για, φαίνομαι κι εγώ εδώ παραμορφωμένος. Από τη μια μεριά φαίνεται. Εντάξει, τώρα κατά τη μεταφορά έχει κάνει κάποιες γραμμές. Αυτό θα δω. Ναι, έχει φάει εδώ πέρα λίγο κοπάνημα και μου κάνει αυτό το πράγμα. Θα δω άμα το επηρεάζει όταν πάω να τα πλώσω ή άμα θα τεντώσει. Δεν ξέρω. Μπορεί να φάει και αυτό refund. Δηλαδή, βλέπω, βλέπεις εδώ. Είναι τσακισμένο σε πολλές μεριές και δεν θα έχω εγώ την ομοιόμορφη, τέλος πάντων, την υφή που ήθελα. Anyway, αυτό θα κομπεί στη μέση για να μπουν σε αυτά εδώ τα δύο πάνελ. Οπότε, από τη μια μεριά, από απόσταση, δεν βλέπεις. Είναι διάφανο, είναι ασημένιο, υπήρχε και χρυσό, υπάρχει και τέτοιο. Αλλά ναι, αυτό με προβληματίζει τώρα εδώ πέρα, γιατί εγώ ήθελα κάτι λίγο. Τώρα να το βάλω και να μου κάνει αυτά εδώ τα καρουμπαλάκια πάνω και να μην είναι τελείως λίγο, είναι λίγο θεματάκι. Βέβαια, γλίτωσα μια τρακοσάρα. Κάτι είναι και αυτό. Οπότε, για 10 ευρώ έκανε αυτό. Δεν το σκέφτομαι καν. Το δοκιμάζω και στη τελική, άμα δεν μου κάνει, κάνω ένα χρακ και το ξυλώνω. Το άλλο βέβαια ήταν 3 μη, ήταν super duper, αλλά εντάξει, δεν με πολύ νοιάζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing το βίντεο. Τώρα θα κάτσω ένα-ένα ξεχωριστά να κάτσω να τα δείξω όσο καλύτερα γίνεται. Αυτά από μένα, γεια σας.